Σήμερα έχουμε μια απόβαση εδώ στα κανάλια. Είναι μια απόβαση ανθρωπιάς, συναλληλίας, εθελοντισμού, αγάπης, προσφοράς. Πάνω από 15 ιατροί μέσα από το άτυπο δίκτυο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος έρχονται εδώ εθελοντικά προκειμένου να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που φαίνεται λόγω της απόστασης από το κέντρο του Βόλου, της δυσκολίας που πολλοί έχουν στο να μετακινηθούν, δεν μπορούν να βρουν το χρόνο ώστε να μπορέσουν να εξεταστούν σε διάφορες ειδικότητες, τις οποίες και έχουμε μεριμνήσει σήμερα μέσω των ιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου, να βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αισθανόμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Είχε ξεκινήσει πέρυσι, όπως ξέρετε, άρα στην ουσία συνεχίζεται, είναι μεν για τη νέα χρονιά, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο την Ιερά Αποστολική Χρονιά, αλλά συνεχίζεται από πέρσι αυτή η προσπάθεια που στην ουσία είναι προσφορά για όλους, αλλά εμείς το βλέπουμε και σαν δικιά μας ευλογία, προκειμένου να, επειδή συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι γιατροί και εθελοντικά ενώνουν τις δυνάμεις τους. Θα συνεχίσουμε, νομίζω έχει προγραμματιστεί πάλι επίσκεψη στη Τζαγορά και όπου αλλού θα χρειαστεί. Και για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους τους ιατρούς και όλους τους εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν από αυτόν τον ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης που έχουν για αυτή την ημέρα, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ναι, με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση της Μητρόπολης να κάνουμε τον έλεγχο, τον προληπτικό έλεγχο για τους κατοίκους της κοινότητας Καναλίων. Το ΚΕΠ Υγείας, που είμαι συντονίστρια στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, διοργανώνει συχνά τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις. Σήμερα είναι κάτι πρωτόγνωρο με τόσους γιατρούς και γνωστούς της πόλης του Βόλου, που δέχτηκαν να χαλάσουν ένα απογευματινό από το χρόνο τους και να έρθουν εδώ κοντά μας να προσφέρουν εθελοντικά το πολύτιμο έργο τους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση, η οποία είναι προϊόν μιας συνέχεια συμμετοχή στο δίκτυο που έγινε στο Φεστιβάλ της Μητρόπολης και είναι η δεύτερη φάση γνωριμίας και συνεργασίας, την οποία την αποδεχόμαστε και ως κομμάτι των κοινωνικών δομών του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Χαιρόμαστε πολύ να ανοίγουμε σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Σήμερα μπορώ να πω ότι είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από όλες τις δράσεις που είχαμε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη στον κόσμο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την πρωτοβουλία της Μητρόπολης. Είναι η δεύτερη χρονιά τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε. Είμαστε πιο έμπειροι όσον αφορά το τι χρειάζεται ώστε να είμαστε πιο ουσιαστικοί στη δράση μας και πιο οργανωμένοι θα είμαστε. Πιστεύω πιο πολύ δείχνει την ανάγκη του κόσμου για αυτές τις δράσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δυστυχώς το δημόσιο σύστημα υγείας ανεπαρκεί. Θα πρέπει να είναι να δείχνει την αγάπη τους στους ανθρώπους που είναι στην περιφέρεια, να μην τους απομονώνει, να έχουν εύκολη πρόσβαση. Βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, ότι το ελληνικό σύστημα υγείας έχει καλύτερη πρόσβαση, ευκολία πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες από ότι τα συστήματα των ξένων χωρών που προσπαθούμε να αντιγράψουμε. Ντε και καλά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα δικό μας σύστημα προσαρμοσμένο και στη γεωγραφία και στις ανάγκες αλλά και στις ειδικές αξίες του Έλληνα, που βάζει τον άνθρωπο πάνω από όλα, πάνω από το κέρδος. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις δράσεις της Μητρόπολης, γιατί βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Αλληλεγγύη, αγάπη στον συνάνθρωπο. Θα έλεγα ότι αντί να κουράζεστε περισσότερο, ικανοποιήστε, γιατί αυτό το κάνετε εθελοντικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά είναι μεγάλη ικανοποίηση που αισθάνεσαι όταν σε αγκαλιάζει ο κόσμος και αισθάνεσαι ότι προσφέρεις. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά. Και ενδιαφέρθηκε να μάθει για τη σωματική υγεία και των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ, τη συμβουλέψαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο για να συνεχίσει ο κόσμος και να αποκτήσει, για όσους δεν είχαν, ένα ωραίο χαμόγελο. Δεν είμαστε απλά επαγγελματίες υγείας. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να προσφέρουμε και θέλουμε να προσφέρουμε αυτό το πολυπόθητο αγαθό που είναι η υγεία. Καταρχήν, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο της δράσης αυτής ακριβώς της πρωτοβουλίας που έχουμε πάρει, όλοι οι φορείς που απαρτίζουν το δίκτυο, το άτυπο φορέων υγείας όπως ονομάζεται, φάνηκε ότι η ανάγκη όντως υπάρχει, η Ήπεθρος έχει ανάγκη παρουσίας των λειτουργών υγείας
προκειμένου να καλύψει ανάγκες οι οποίες δεν είναι εύκολες να καλυφτούν σε μια καθημερινότητα. Άρα λοιπόν με έναν προγραμματισμό, όπως όλοι το γνωρίζουμε, μαζεύονται την ημέρα της συνάντησης και λύνονται αρκετά από αυτά τα ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θαυμάσια πρωτοβουλία της Μητρόπολης που σίγουρα αξίζει όχι απλά συγχαρητηρίων, αλλά αξίζει και μίμησης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό το δίκτυο που έχει φτιάξει η Μητρόπολη όλο και περισσότερο φαίνεται να βοηθάει τον κόσμο και όλο και περισσότερο φαίνεται πραγματικά να αποδίδει. Κάθε φορά που πηγαίνουμε βλέπουμε και περισσότερους συμπολίτες μας. Σίγουρα η ελληνική επαρχία έχει ανάγκη και πολύ περισσότερο άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας, είναι μόνοι τους, είτε γιατί οι συγγενείς τους είναι σε μεγάλες πόλεις, είτε γιατί έτσι τα έφερε η ζωή και είναι μόνοι τους, και αυτοί είναι που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη και τη μεγαλύτερη βοήθεια που χρειάζεται να δώσουμε εμείς.